Χρήσα Καραπατάκη, η οποία ήταν και ο σύνδεσμος που έγινε και βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή εδώ στα Φάρς, αλλά από την όμορφη Αριδαία σας φέρνουμε και την δροσιά από τα Λουτρά εκεί και σας περιμένουμε, είναι πολύ όμορφα. Σας ευχαριστούμε και πάλι που μας δώσατε την ευκαιρία να σας παρουσιάσουμε χορούς που κληρονομήσαμε και εμείς από τους παππούδες μας και τις γιαγιάδες μας, οι οποίοι ήρθαν πρόσφυγες το 1922 από τη Μικρά Ασία και την Καπαδοκία. Χορέψαμε χορούς Μικράς Ασίας και Καπαδοκίας μέχρι τώρα. Βλέπετε όμως ότι έχουμε όλοι διαφορετικές φορεσιές και όλες. Επειδή είναι πάρα πολύ παλιές φορεσιές μας, οι περισσότερες, όπως αυτή που φοράω εγώ, είναι πάνω από 150 χρόνων, πάρα πολύ παλιά. Ακόμη και το ζωνάρι που φοράω, τα πάντα και το πουκάμισο όπως βλέπετε, είναι από την περιοχή της Κουτάχιας. Όπως και η Φωτεινούλα, βγες λίγο, και το γυλαίκο που φοράει βλέπετε είναι αυθεντικό, γύρισε πουλάκι μου λίγο πίσω, πάρα πολύ παλιό. Είναι κοιμήλια του συλλόγου μας και είμαστε πολύ τυχεροί γι' αυτό. Έχουμε από την περιοχή Αηδηνίου. Αυτό είναι πιστό αντίγραφο, δυστυχώς ξέρετε πολύ καλά πως έφυγαν όλοι. Είναι λίγα τα κοιμήλια που έχουν μείνει και αυτά που έχουμε είμαστε τυχεροί. Βγες λίγο Δέσποινα έξω. Η Δέσποινα φοράει μία φορεσιά από το Ουσάκ της Μικράς Ασίας. Είναι 280 χιλιόμετρα στα βάθη της Σμύρνης. Έχουμε πάει και έχουμε χορέψει εκεί. Αυτό που φοράει κάτω λέγεται εντερή και αυτό που είναι δεμένο στη μέση της είναι το κρεπί κουσάκ. Βλέπετε ότι όλες είχαν μακριά μαλλιά, πολλά πλεξουδάκια και πάνω ράβαν φλουριά και σταυρουδάκια. Και όλα τα καπελάκια είχαν περπεντούλια επάνω πλεγμένα. Πήγαινε Δέσποινα. Βγες λίγο κι εσύ Σίτσα. Και η Σίτσα φοράει, αυτό που φοράει είναι αυθεντικό. Επίσης από την Κιουτάχια. Το κρεπί κουσάκ, το γυλαίκο, η πόρπη. Όλα είναι αυθεντικά παλιά. Βγες λίγο Κατερίνα. Η Κατερίνα είναι ντυμένη από το εικόνιο. Και φοράει πεντούρου, αυτό που φορούσαν στη μέση το τρίγωνο. Βλέπετε το γυλαίκο, είναι και αυτό επίσης πολύ παλιό. Όταν λέμε παλιό, τα έφεραν οι γιαγιάδες μας και ίσως και οι γιαγιάδες τους. Γιατί έχουμε φορεσιά που μας τη χάρισε ένας παπάς, ο οποίος μας είπε ότι ήταν της νουνάς του, η οποία πέθανε 97 χρονών και την είχε από τη γιαγιά της. Άρα καταλαβαίνετε λοιπόν πόσο παλιά είναι. Έλα λίγο Γιανούλα. Η κυρία Γιανούλα φοράει εντερή από την Προύσα και Ανδριανούπολη, φορούσαν το ίδιο εκεί. Είναι εντερή χρυσοκέντητο και μέσα φορούσαν σαλβάρι. Η Λίνα φοράει μία τσόχα και ντυμένη από την Ίγδη της Καπαδοκίας. Βλέπετε εκεί ήταν διαφορετικά, δεν φορούσαν όπως στη Μικρά Ασία σαλβάρια, αλλά και στα παράλια φορούσαν φορέματα, όχι σαλβάρια από ό,τι βλέπετε. Ποιον ξέχασα, Σουλτάνα βγες λίγο, η Σουλτάνα φοράει μία φορεσιά επίσης Κιουτάχιας, αλλά είναι η πιο καθημερινή τους. Και αυτή βλέπετε ότι έχει πάρα πολλά κεντήματα στο πλάι, είναι αυθεντική όλη. Διαλεχτή. Και αυτό είναι το νηφικό που φορούσαν στο εικόνιο. Γύρνα πίσω διαλεχτή, φοράει στη μέση της ένα μαντίλι που έχει κεντήδια χρυσά, τα οποία, η οποία λέγεται τσίπα. Αυτό όταν οι κοπελίτσες γεννιόντουσαν τα κοριτσάκια, το κεντούσαν και τότε παντρευόντουσαν πάρα πολύ μικρά, 12 χρονών. Όταν δεν προλαβαίναν να κεντήσουν αυτή τη τσίπα και δεν τη φορούσαν οι νύφες, τότε ο κόσμος σχολίαζε και έλεγε πω, πω ντροπή, δεν έχει τσίπα. Και από εκεί έμεινε και αυτό που λέμε. Βλέπετε ότι έχει ένα κόκκινο μαντίλι στο κεφάλι, πάντα δεν είναι ένα κόκκινο μαντίλι, σύμβολο της αγνότητος. Πήγαινε διαλεχτή και έχουμε και έναν άντρα εδώ, γιατί όλοι οι άλλοι είχαν δουλειά στην Αριδαία, ο οποίος φοράει, ένας είναι και μοναδικός, αλλά αξίζει για 10. Είναι και ο αντιπρόεδρός μας, χορεύει με την κόρη του. Η γυναίκα του δεν μπορούσε να έρθει, ήταν αδιάθετη. Φοράει ένα πουτούρι Μικράς Ασίας, το οποίο είναι γαμπριάτικο, γι' αυτό είναι και χρυσοκέντητο.
Λοιπόν, συνεχίζουμε το πρόγραμμά μας. Σας ευχαριστούμε και πάλι. Να είστε καλά και να κάνετε έτσι όμορφες γιορτές. Ευχαριστώ. Παρακαλώ τον κύριο Δερλό να δώσει την πλακέτα στην πρόεδρο.